Βρισκόμαστε σήμερα στη Ρωμαϊκή Έπαυλη Λουλτρακίου, στην Κατουνίστρα. Είχαμε την ενημέρωση από την κυρία Ζωή την Αντζαμαντζίδου, την αρχαιολόγο, τον κύριο Τσιαμπάση, είναι και η έφορος αρχαιοτήτων Κορινθίας, η κυρία Κασίμη, μαζί με τον συνάδελφό μου, τον Χάρη τον Βιτινιώτη και την ειδική σύμβουλο, την Ιωάννα Κασίμη. Έχουμε την ενημέρωση για τη φετινή ανασκαφή σε αυτό τον εμβληματικό χώρο που γίνεται η προσπάθεια και με προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτως ώστε επί 2 πενταετή προγράμματα να γίνονται ανασκαφές. Λίγη και το τελευταίο πενταετές πρόγραμμα με μία καθυστέρηση ενός χρόνου η οποία προέκυψε και προτιθέμαστε τελειώνοντας τη φετινή ανασκαφή που βρέθηκαν σημαντικά μνημεία, θα είναι ειδικοί αρχαιολόγοι να σας αναφέρουν όλα τα στοιχεία της έπαυλης, τις δεξαμενές, τις τοιχογραφίες, τα λουτρά, αλλά από εδώ και πέρα προβλέπεται ένας αγώνας δρόμου ούτως ώστε αυτά να καταμετρηθούν, να στοιχειοθετηθούν, να συντηρηθούν. Πιστεύουμε ότι αυτό το εμβληματικό μνημείο που βρίσκεται στο Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, που μαζί με το Ηραίον αποτελούν τα σημαντικά αρχαιολογικά στοιχεία αυτού του Δήμου, ότι θα αξιοποιηθεί στο μέλλον. Ήδη από το Υπουργείο προωθούνται διαδικασίες για τις αποδολοτριώσεις, τις αντίστοιχες. Έχει οριοθετηθεί αυτό το κομμάτι της ανασκαφής με την πρόθεση αυτή της περιφέρειας και με την προγραμματική σύμβαση και προτιθέμαστε σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναδείξουμε αυτά τα εμβληματικά μνημεία. Βέβαια απαιτούνται οι επόμενες μελέτες οι οποίες θα εγκριθούν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να έχουμε το τελευταίο αποτέλεσμα και ουσιαστικό. Ποιο είναι το επισκέψιμο του χώρου. Να αποδοθεί στους πολίτες αυτός ο χώρος. Βρίσκεται κοντά στο Φλίσβο, έναν πολύ ωραίο οικισμό μέσα στα δέντρα και ταυτόχρονα δεσπόζει απέναντι από τον Ισθμό ακριβώς και θα μπορούμε να αναδείξουμε και εμείς ένα επιπλέον αρχαιολογικό κομμάτι της Κορινθίας μας.